Εντάξει, είμαστε παιδιά έξω από το στούντιο, όπως βλέπετε. Έξω από το κτίριο του Φαλήρου, εδώ στην Εθνάρχου Μακαρίου και Φαλιρέως 2 συγκεκριμένα. Δεν περίμενα ότι θα δω αυτή την εικόνα τόσο πολύ. Άλλο το βλέπεις από μέσα, κι άλλο να είσαι έξω, Μαρία μου. Και στην Εθνάρχου Μακαρίου πετύχαμε χιονιστικό, παιδιά. Ελάτε να προσεγγίσουμε εδώ τους ανθρώπους. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Έχουμε εντολή από τον κύριο αρχηγό να παραμείνουμε σε αυτό το σημείο και όπου χρειαστεί να παρέμβουμε στην περιοχή του Πειραιά και όχι μόνο. Πού αλλού έχετε πάει από το πρωί? Έχουμε Μεσογείο, Πεντέλης, έχουμε κατέβει από τα Βίλια από το βράδυ. Ήσασταν στα Βίλια? Ναι. Μάλιστα, και σας ήρθε κλίση να κατέβετε στην Αττική. Ναι. Μάλιστα. Και ξανά. Εικόνα έχεις ξαναζήσει εδώ? Δίπλα στη θάλασσα όχι. Όχι, δίπλα στη θάλασσα όχι. Είναι πρώτη φορά. Κοντά σε θάλασσα. Τα περισσότερα προβλήματα που καταγράφονται. Εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Το εικόνα έχει το. Θα μείνετε εδώ δηλαδή, σε αυτή την περιοχή. Μέχρι νεοτέρα. Καλή δύναμη. Καλή δουλειά, παιδιά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, μπορούμε να δείξουμε παιδιά πίσω ή θα είμαστε ανάποδα εδώ. Κοιτάξτε εδώ μπροστά τώρα προς το Μετροπόλιταν, τι γίνεται. Με δυσκολία μεγάλη τα αυτοκίνητα κινούνται, χωρίς αλυσίδες από ό,τι βλέπω οι περισσότεροι. Μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, Μαρία, βλέπεις εδώ, κοίταξε. Και προς τον Πειραιά, πάμε εμείς λίγο να προσπαθήσουμε απέναντι. Είναι λιωμένο το χιόνι στο δρόμο, δηλαδή είναι αυτό που λέμε λάσπη και χιόνι μαζί τώρα. Είναι ένας συνδυασμός και εμείς προσπαθούμε να πατήσουμε εδώ όσο γίνεται, όπως καταλαβαίνετε. Δεν περιμέναμε ποτέ, ξεκινώντας την εκπομπή στις 6 το πρωί, ότι θα βλέπουμε αυτή την εικόνα και στο Νέο Φάλιρο. Λέγαμε για τα βόρεια. Είδες τι μας είπε η Χριστίνα πριν, κάνοντας μια αναδρομή και πηγαίνοντας προς τα πίσω δηλαδή. Πλησιάζουμε, λέει, τώρα στην εικόνα του 1934, δηλαδή αυτό που ζούσαμε. Που ζούσαν, τέλος πάντων, οι άνθρωποι τότε. Βλέπω και ένα ποδηλάτη. Πού πάει ο ποδηλάτη? Πού πάει ο Ατρόμητος, παιδιά? Πού πάει, φοβερός. Πραγματικά. Λοιπόν, βλέπω, έρχονται εχθρικές δυνάμεις από εκεί. Δείξτε λίγο στην είσοδο του Sky, παιδιά. Δείξτε λίγο δεξιά τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν έρθει με άγριες διαθέσεις. Πάμε προς τα εκεί να τους βρούμε. Πάμε προς τα εκεί, σιγά-σιγά να μπούμε και προς τα μέσα. Προσοχή. Οι συνθήκες δεν είναι καλές. Με προσοχή περνάμε εδώ. Και τα αυτοκίνητα φοβάμαι ότι δεν μπορούν να σταματήσουν σιγά. Αρχίζουν και έρχονται χιονόμπαλες, βλέπω, Δημήτρη. Λοιπόν, φεύγουμε, μπαίνουμε προς το στούντιο σιγά-σιγά γιατί δεν αντέχετε. Πάμε γρήγορο διάλειμμα όπως είμαστε. Επιστρέφουμε σε λίγο μέσα από το στούντιο.